Βρίσκομαι στο κέντρο του χωριού των 3.000 περίπου κατοίκων και όσων παραθερίζουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ναι. Εκεί που βλέπετε είναι το πευκοδάσος που σας δείχναμε πριν από άλλο σημείο. Η φωτιά είναι πίσω από την πλαγιά. Επιχειρούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα και όλοι ελπίζουμε να καταφέρουν να την περιορίσουν και να μην φτάσει εδώ. Απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα, ωστόσο επειδή ο άνεμος είναι προς τα εδώ, η αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει εκένωση του οικισμού. Ναι. Όσοι βρίσκονται, όσοι κάτοικοι και όσοι παραθερίζουν στην περιοχή, θα τους δείτε τώρα δεξιά, είναι στη θάλασσα. Είναι σε ετοιμότητα και αλλιευτικά σκάφη. Βλέπετε και το περιπολικό εδώ. Οι άνδρες αστυνομίας πηγαίνουν σπίτι-σπίτι και τους λένε όσοι βρίσκονται μέσα, επειδή υπάρχει κίνδυνος της φωτιάς, να κατέβουν προς τη θάλασσα ή να αποχωρήσουν από την περιοχή. Μέχρι στιγμής έχει κοινωθεί ο οικισμός Ήλιος και ένας οικισμός ακόμα και μία μονή. Να μιλήσουμε και Φανή, με τον κόσμο εδώ. Μέχρι να πας στον κόσμο, βρίσκεται... ξέρεις αν υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια στο βουνό, πιο ψηλά, δηλαδή από εκεί που είστε. Θα μιλήσουμε εδώ με τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο, ο οποίος είναι δήμαρχος Κορινθίων. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια στο βουνό? Κοιτάξτε, η φωτιά έχει ένα μέτωπο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και υπάρχουν και σπίτια στην περίμετρο του οικισμού εδώ του χωριού Κόρφος, τα οποία είναι μέσα στο δάσος ή κοντά στο δάσος και τα οποία, αν η φωτιά έρθει προς τα εδώ, θα κινδύνευαν. Γι' αυτό το λόγο και πήραμε σε συνεννόηση με την πυροσβεστική και την αστυνομία την απόφαση να εκενώσουμε προληπτικά το χωριό Κόρφος αλλά και τον οικισμό Ήλιος. Πόσα άτομα βρίσκονται εδώ? Είναι πολλά, περίπου 2.000, γιατί είναι και, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι. Είναι και, παραθερίζουν. Είναι και οι παραθεριστές, μάλιστα. Yeah. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι, ξέρετε, στα σπίτια στην περίμετρο, οι οποίοι είχαν κινητικά προβλήματα και τους βοηθήσαμε να απομακρυνθούν και να πάνε στο χώρο συγκέντρωσης που έχουμε ορίσει σε γειτονικό χωριό. Θεωρώ όμως τώρα. Άρα λοιπόν οι κάτοικοι έχουν πάει σε γειτονικό χωριό και άλλοι έχουν πάει στην παραλία, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Ακριβώς. Και άλλοι έχουν πάρει και τα αυτοκίνητά τους, τους βλέπαμε και έχουν ήδη φύγει. Μάλιστα. Βλέπουμε με τα πράγματα. Είναι ανοιχτός ο δρόμος, μπορούν να φύγουν. Η εντολή εκένωσης δόθηκε αρκετά νωρίς, οπότε πολλοί από τους παραθεριστές κυρίως αποχώρησαν. Μάλιστα. Πες μου, Άκη, τι με ρώταγες. Φανή. Όχι, το απάντησε ο Δήμαρχος. Το απάντησε, ναι. Να ρωτήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Βλέπετε, έχει βγει όπως. Ρώτα λίγο, σε παρακαλώ, το Δήμαρχο, αν είναι εύκολο. Αν πιστεύω ότι κρύβεται κάτι πίσω από την πυρκαγιά και ένα σχόλιο, γιατί είχαμε την πρόσφατη πυρκαγιά και στις Κεχριές, που είναι επειδή παραδίπλα. Επειδή είχαμε πρόσφατα και την πυρκαγιά στις Κεχριές και επειδή η ώρα και το σημείο, η ώρα ήταν 3 η ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα και το σημείο πολύ δύσβατο, πιστεύετε ότι είναι κάτι άλλο πέραν του τυχαίου γεγονότος? Να το πούμε με το όνομά του, η πιθανότητα να είναι εμπρισμός είναι πολύ μεγάλη. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο 2.5 ώρα τη νύχτα σε μια περιοχή που δεν υπήρχε κανένας να ξεκινήσει. Ένα μέτωπο, δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο είναι, το οποίο ξεκίνησε από την περιοχή Βαθύ, κοντά στο Σοφικό και συνεχίστηκε προς την περιοχή. Για πάμε λίγο και στον κόσμο, Φάνη μου. Για πάμε λίγο στον κόσμο να τον ακούσουμε. Βλέπετε εδώ τον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε μόνιμοι κάτοικος? Μάλιστα, εδώ είμαι 40 χρόνια και. Εδώ εσείς φύγατε, σας ειδοποίησαν να φύγετε? Ναι, μας ειδοποίησαν. Εγώ τους λέω δεν πάω πουθενά, θα πάρω τη βάρκα και θα πάω στη θάλασσα. Αν με πάρει θάλασσα. Αντιμετωπίζετε. Τι να κάνουμε. Αφήσεις και. Δεν μπορείτε να αφήσετε και το σπίτι σας. Έτσι, αλλά αν χρειαστεί. Άμα χρειαστεί, θα πάρω τη βάρκα για τον δρόμο που πάνε οι υπόλοιποι. Θα πάρω τη βάρκα. Θα πάω κι εγώ με τους δικούς μου. Είναι πολύ. Τα ελεκτικά σκάφη είναι σε ετοιμότητα εδώ. Ναι. Να πάρουν τον κόσμο αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, ναι. Έγινε. Για ρωτήσω κανέναν άλλον. Καλημέρα σας. Τώρα εδώ είναι διάφοροι. Βλέπετε εδώ μητέρες με παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. We don't speak Germany. Είναι και μια Γερμανίδα εδώ με τα παιδιά της για διακοπές. Και αυτοί κάθεται εδώ προς το παρόν. Οι κάτοικοι παρακολουθούν τους καπνούς. Δεν έχει φανεί ακόμη φλόγα στην πλαγιά. Τη φλόγα την είδατε προηγουμένως, που σας τη δείχναμε στην προηγούμενη σύνδεση. Σωστά. Με τα εναέρια μέσα, ευτυχώς η θάλασσα είναι κοντά. Θέλει κάποιος άλλος να μας μιλήσει. Μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Ναι. Είστε μόνιμοι κάτοικοι? Σχεδόν μόνιμος κάτοικος και στην Αθήνα, αλλά πιο πολύ εδώ μένω. Δόθηκε εντολή εκένωση. Ναι, εκένωση. Χτύπησαν οι καμπάνες. Κλπ. Εσείς βγήκατε όπως από σπίτι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
ανησυχία αδιάχυτη βλέπω, αλλά και αισιοδοξία ταυτόχρονα. Δεν πρέπει. Ψύχραμα γίνομαι. Ψύχραμα. Φάνε κάτι τέλειο. Μας τα χαλάει, ο αέρας είναι πολύ. Εδώ πόσα μποφόρ να είναι αυτή τη στιγμή, 4-5? Όχι, 6 μποφόρ είναι και θα πιάσει πιο πολύ. Μήνυμα από το 112, Ελαβάν. Ευτυχώς που... Και πώς ειδοποιήθηκαν για να βγουν. Συμπλήρωσε λίγο και ήρθαν τα αεροπλάνα. 112, ήρθε κάποιο μήνυμα στο κινητό σας? Όχι, όχι, δεν το κοίταξε. Όχι, όχι, ήρθε σε μια γειτόνισσα που μας σήκωσε, γιατί είμαστε στο βαθύ... Ήρθε μήνυμα. Όχι. Τη ήρθε η μυρωδιά και απλώς μετά ο ένας με τον άλλον. Το νιά, ναι, και βγήκαμε έξω και πήρα τα. Ναι, σε ρίο, ένας με τον άλλον. Καλημέρα, Φάνη. Θα επιστρέψουμε.